Η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή απειλεί να σφραγίσει το χαρακτηρισμό της δεκαετίας του 2020 ως δεκαετίας χαμένων ευκαιριών για την παγκόσμια οικονομία σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. There are trade Έτσι όπως είναι διαρθρωμένο το παγκόσμιο εμπόριο, τα υλικά παράγονται στην Ασία και η συναρμολόγησή τους γίνεται στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Με το διάβλο του Σουέζι υπό απειλή, τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια διαταραχής έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Η εναλλακτική πορεία πέριξ της Αφρικής προσθέτει χρόνο και κόστη στις μεταφορές. The price of Has gone from well, it's gone up about four x, and not just from Asia to Europe, even from Asia to the U.S. on the West Coast. Companies like Next, Marks and Spencer, Tesco, Tesla, and IKEA warn the choice, availability, and price of goods will be affected here. Η So if it does get to a stage where Εσχάτως τον εναλλακτικό δρόμο προς το ακροτήρι της καλής ελπίδας αρχίζουν να παίρνουν και τα δεξαμενόπλια, αν και η αντίδραση των αγορών είναι προς το παρόν περιορισμένη. Τυχόν κλιμάκωση της έντασης θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού και σε αναβολή των σχεδίων των κεντρικών τραπεζών για μείωση των επιτοκίων.